Στους σταγαράδες Θεσσαλονίκη κερδίζουν 260.000 ευρώ το χρόνο κάπου από εκεί. Την καύση από, του αερίου, από την καύση του βιοαερίου. Ενώ εμείς τα μετατρέπουμε σε ρήπανση. Λοιπόν, είναι περιπτώσεις, ας πούμε, που δείχνει ότι ο σχεδιασμός ίσως δεν ήταν ο... Τώρα που πάμε στα πετρέλαια, έτσι. Αλλά το κομμάτι εδώ με την Κέρκυρα το αφήσαμε τώρα. Ναι. Θα το πούμε άλλη φορά, είναι να μας τα δείξετε, αποκαλύψετε εδώ τις Κέρκυρας τους κινδύνους. Όπου μπορεί, από ό,τι είπατε, η Αλβανία μπορεί να ρουφήξει υπόγεια από την Αλβανία και να πάρει το πετρέλαιο που ανήκει σε εμάς. Επικοινωνούν, όπως και οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί, αν ανοίξουν δύο-τρεις εκεί το κόκκινο, είναι το όριο, η ΑΟΣ, η λεγόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Αριστερά είναι η Ιταλία, δεξιά είναι η Ελλάδα. Υπάρχουν κοιτάσματα ακριβώς πάνω στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και φυσικά υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, όπως και στη Βόρεια Κέρκυρα που έχουμε στους Οθωνούς κτλ. Εδώ βλέπουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη όλης της Ελλάδος. Βλέπουμε δεξιά το Καστελόριζο με το πινακιδάκι που είναι ένα κίτρινο, που αναφέρεται εκεί ότι είναι το Καστελόριζο. Και οι Τούρκοι διεκδικούν, ας πούμε, την περιοχή νότια της Κρήτης κτλ. Γι' αυτό το λόγο βασικά. Και βλέπουμε και την Κύπρο, στη γωνία κάτω, είναι το οικόπεδο 12, που έχει δώσει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα με τις γεωτρείς ερευνητικές που γίνανε πρόσφατα, που τέλειωσε χθες, μου φαίνεται. Το οποίο είναι της Κύπρου. Γεώτηση. Είναι της Κύπρου 12, είναι κάτω στη γωνία. Εδώ τώρα φαίνεται η ΑΟΖΗ ελληνική, δηλαδή όλος αυτός ο χώρος, βλέπουμε η Κρήτη, η νότια Κρήτη, εκεί είναι τα τεράστια αποθέματα. Μπορούμε να τροφοδοτούμε μόνο εμείς με φυσικό αέριο όλη την Ευρώπη για 50-100 χρόνια κάπου εκεί, ας πούμε. Βέβαια δεν έχουν γίνει γεωτρείς, έτσι, γιατί από μόνο από τα γεωφυσικά. Εδώ είναι η Κέρκυρα, η Οθονή κάτω. Οι Αλβανοί κοιτάξανε να φτάσουν, βλέπουμε την κάτω γραμμή, ενώ οι Χάμιλτον, οι Αμερικάνικες οι εταιρείες, το όριο αυτό, τα σύνορα δηλαδή όπου μπορούσαν να κάνουν εκμετάλλευση, τα περιόρισαν στη στιχτή γραμμή. Εκεί που έρχεται πραγματικά η θέση τους. Και στις προηγούμενες εικόνες βλέπαμε πώς μπορεί να γίνει εκμετάλλευση από θέσεις που δεν φαίνεται το γεωτρύπανο. Δεν φαίνονται οι αντλίες, δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να αποδείξει άλλο να σου πάρει το πετρέλαιο. Υπάρχουν τρόποι, ναι, και περιβαλλοντικά. Όχι, το θέτω αυτό τώρα για την περιβαλλοντική διάσταση. Ότι μπορείς να κάνεις εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος χωρίς να είσαι αθέατος. Μπορεί να είσαι αθέατος. Δηλαδή να κάνεις εκμετάλλευση να μην φαίνεται από πουθενά. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι δηλαδή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα το προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Είναι στο δευτερογενή τομέα. Κάποια άλλη στιγμή θα το θέσουμε. Τι προτάσεις κάνουμε και αυτό.